γιος του Γεωργίου Δέλτα και της Σοφίας Καραθεοδωρή, γεννήθηκε στην πόλη του 1863, τελείωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στη Μεγάλη του Γένου Σχολή και συνέχισε νομικά στο Παρίσι. Χωρίς οικονομική επάρκεια, εργάζονταν ως υπάλληλος στους σιδηρόδρομους Θεσσαλίας. Γράφει η ίδια στο βιβλίο της. Στο μεταξύ έφτασε η φωτογραφία του Στέφανου. Όλοι ενθουσιάστηκαν, ακόμα και όσοι δεν τον είχαν γνωρίσει. Η φωτογραφία βρήκε τη θέση της στο γύσο του τζακιού. Σκεπτόμουν ότι δεν ήταν ωραίος, αλλά δεν με απασχολούσε, γιατί ήταν εξαιρετικά έξυπνος. Είχε ήδη αποδείξει ότι ήταν έντιμος, τρυφερός, καλός, διέθετε καλλιέργεια, κρίση και συζητούσε τα πάντα. Δεν ήταν ο πρώτος τυχόν, ήταν σαφές. Ξεχνώντας το παρελθόν, μπορούσα να είμαι υπερήφανη. Όλοι ήταν ευχαριστημένοι και ο γάμος είχε προγραμματιστεί για τις 15 Δεκεμβρίου στην Αλεξάνδρεια. Μετά το γάμο τους, ζούσαν στην Αθήνα μέχρι το Βρώμικο Πόλεμο το 1897, οπότε έχασε τη δουλειά του και μετακόμισαν στην Αλεξάνδρεια στις επιχειρήσεις του Μπενάκη. Εκεί καταξιώθηκε επαγγελματικά και ανεξαρτητοποιήθηκε οικονομικά στο έργο του τραμ της Αλεξάνδρειας, όπου αξιοποίησε την προσωπική εμπειρία του. Έκτοτε, αναλαμβάνει με επιτυχία ενεργότερο ρόλο στις εμπορικές δραστηριότητες της οικογένειας στο εξωτερικό. Η Πενελόπη γέννησε με τον Στέφανο Δέλτα 3 κορίτσια, τη Σοφία, τη Βιργινία και την Αλεξάνδρα. Εγγονός της Βιργινίας Δέλτα και του Αλέξανδρου Ζάνα είναι ο σημερινός πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς. Οι άντρες που προσπάθησαν να περάσουν το γυάλινο φράκτη της καριάς της Πενελόπης δεν ήταν λίγοι. Όμορφη, με λεπτά χαρακτηριστικά, ορθή κορμοστασιά, ευγενική και μορφωμένη, εξέπεπε μία εύθραυστη φιλικότητα που δεν περνούσε απαρατήρητη από τα αρσενικά λαγωνικά της Αλεξάνδρειας. Επίδοξη μνηστήρες, μόλις μπήκε στα 18 της χρόνια, υπήρξαν ο πρίγκιπας Λουλού, ο Σέσιλ Μέλλον, ένας Ιρλανδός υπουργαγός, ο εξάδελφός της Κωνσταντίνος Χορέμης, ο πρώτος της έρωτας Αντώνης Μαυροκορδάτος και ο αυστριακός ψυχίατρος Δόκτωρ Φρίντμαν. Το μοιραίο προξενιό που έτυχε της αποδοχής του Μπενάκη ήταν βέβαια ο Στέφανος Δέλτα, φτωχός μεν, αλλά με καταγωγή από το Φανάρι, παρά το ειρωνικό σχόλιο της Πινελόπης ότι στην Αλεξάνδρεια, παλεύοντας η αριστοκρατία του πλούτου με την αριστοκρατία της καταγωγής, πάντα κέρδιζε η πρώτη. Ο γάμος τους, όπως είδαμε, έγινε στην Αλεξάνδρεια 15 Δεκεμβρίου του 1895, όταν η Πινελόπη ήταν 21 έτους. Η γαμήλια ερωτική επαφή υπήρξε αρνητική, επειδή δεν συνοδεύονταν με το απαραίτητο συνέστημα από την πλευρά της. Το δράμα των προξενιών των δοτών συζύγων παραχάραζε την ερωτική συνέβρεση, αυτό το βιολογικό δικαίωμα, και το μετέτρεπε σε καταναγκαστικό καθήκον ή ψυχρότητα. Η ερωτική ολοκλήρωση, αυτή η κατάθεση του ζευγαριού στην Ιερή Τράπεζα της Ζωής, εξωστρακίστηκε οριστικά. 11 χρόνια μετά το γάμο της, μπαίνει στη ζωή της ο μεγάλος έρωτας, ο Κυκλώνας όπως τον αποκαλεί η ίδια, ο Ίων Δραγούμης. Στις 16 Φεβρουαρίου του 1905 έγινε η πρώτη συνάντησή του στην Αλεξάνδρεια, όπου ήταν τοποθετημένος ως διπλωματικός υπάλληλος στο εκεί ελληνικό προξενείο. Εκείνος 26 ετών, εκείνη 31. Εκείνος Έλληνας πατριώτης με θέρμη και πίστη στις ιδέες και στην οργάνωση του αγώνα για την προσάρτηση της Μακεδονίας στην Ελλάδα, εκείνη ταγμένη στο χρέος της Ελληνίδας γυναίκας, εργάζεται με στένος για τη διατήρηση του ελληνισμού στην Αλεξάνδρεια. Και οι δύο υπήρξαν μάρτυρες ασκητές στην ιδέα του καθήκοντος, μιας ιδιόμορφης ηθικής τάσης, σκληρής και ασυμβίβαστης. Το Μάιο του 1906 εξομολογείται με τιμιότητα στον άντρα της, τον έρωτά της με τον Ίωνα Δραγούμη, ζητά διαζύγιο που δεν της δίδεται, αλλά δεν τον απατά.
Οι συναντήσεις τους γίνονταν μετά από αίτημα της ίδιας προς τον άντρα της και τις περισσότερες φορές με την άδειά του. Αγαπημένε μου, υπήρξες ο μοναδικός άντρας που με έκανε να πετάω σε άλλους κόσμους, να ονειροφαντάζομαι νύχτες ολόκληρες, να ζω διαφορετικές καταστάσεις κι όμως να είμαι κανονικός άνθρωπος τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας, φορώντας πάντοτε τη μάσκα μου της αδιαφορίας. Υπήρξες ο μοναδικός άντρας στη ζωή μου, η θρησκεία μου, ο Θεός μου και με ζωντάνευε και μόνο η ανάμνησή σου. Όλα αυτά που χρωστούσα σε σένα και στην πατρίδα μας, τα ολοκλήρωσα όσο καλύτερα μπορούσα. Όλα αυτά που χρωστούσα σε σένα και στην αγάπη μας, τα έφερα εις πέρας και πάλι με τον ευτυχέστερο τρόπο. Τη γλώσσα μας, την καλλιέργεια, την εκπαίδευση και την παιδεία των παιδιών, το πρότυπο σχολείο τα προώθησα. Δεν γινόταν περισσότερο. Και τώρα είμαι έτοιμη να εγκαταλείψω τον κόσμο. Αν υπάρχει ζωή διαφορετική από αυτήν εδώ, το ξέρω θα με περιμένεις. Και πάντοτε, αν είμαστε μαζί, θα έχουμε πολλά να κάνουμε. Όχι συνηθισμένα, ανώτερα, πολύ ανώτερα από εμάς.